Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάς, θήτη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. 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 Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου ηγαλιάσαντο επί Θεών ζώντα, και γάρ στουρθείων έβρενε αυτό οικίαν, και τριγών νοσιάνε αυτή, ούθηση τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάριοι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ο Σανίρ, ο εστίν αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τον τόπον ον έθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ον ομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμη νοφθήσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία εν τεσαυλέ σου υπέρ χιλιάδας. Εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν με εν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθειαν αγαπά Κύριος, ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος ούστε ρίσει τα αγαθά της πορευωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την εχμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκας τα ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τα αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός, σοι επιστρέψας ζώος εις ημάς και ο λαός σου εφρανθήσεται επί σοι. Δείξον ημίν Κύριε το έλεό σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσομαι τι λαλήσει εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής.
δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ου σου και επάκουσόν μου, ότι πτωχός και πένισμι εγώ. Φύλαξον την ψυχήν μου, ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλην την ημέραν. Έφαρανον την ψυχήν του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Ότι σοι, Κύριε Χριστός, και επιοικείς και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχήν μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου εκέκραξα προσέ ότι επικουσάς μου. Ουκ έστην ομοιώσει εν θεής, Κύριε, και ουκ έστην κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εισή και ποιόν θαυμάσια, σύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεό σου μέγα επεμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντώσε ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, ικτήρμον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με. Δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκη σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτος ανημισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, εβοήθησάς μη και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτος ανημισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, εβοήθησάς μη και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς, και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, 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 ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρου συνυπομείνας αγαθέ. Ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας και έγκυρ συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδεις ους έπλασα στη χειρή σου. Δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων. Δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος, δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσεις την Διαθήκην σου και μη αποστήσεις το έλεό σου αφημών δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τες ασθενείες ημών, ένικεν το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μεν σήμερον. Και άφησι μεν τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίε μεν της οφειλέτης ημών και εμείς εν εγκης ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπέρ την πόρνην αγαθέα νομίσας,
δακρύων όμβρου σου δαμώσει προσήξα. Αλλά εσύ γη δεόμενος προς πίπτωση, πόθο ασπαζόμενος του αχράντου σου πόδας, όπως μη την άφησε ενός δεσπότης παράσχης, των οφλημάτων κράζοντι σωτήρ. Εκ του βορβόρου των έργων μουρίσε με. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κυρίε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και εργολογίας μη μη δώσου. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χαρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησέ μη του οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίνην των αδελφών μου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και ελεησόν με, ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησέ μη του οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίνην των αδελφών μου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμήσεις επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς εν ή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ηλιστήτην εις τον παράδεισον οδοποιήσας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας ηλάστη τιμήν της αμαρτωλής και εναξίης δούλης σου ημάρτωμεν γάρ και εινομήσαμεν και ουκεσμένα άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημεν εν τη στυλή μας των καρδιών ημών, αλλά αλικετεύομεν την συνανίκαστον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξέλου ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον των σαρκικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενη άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και εσύ ζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη. Και ούτω τις εισπακολουθούντες προστάγμας είναι στην αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν ένθα πάντονε στην εφρενωμένον η κατοικία. Σιγάρι όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν. Συν το ανάρθος ο Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν τη βασιλεία σου μνήστη τίμων, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου, μακάρι η πτωχή το πνεύμα, διότι αυτόν εστιν η βασιλεία των ουρανών. Μνήστη τίμων, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μνήστη τίμων, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη. Μνήστη τίμων, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μνήστη τίμων, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μνήστη τίμων, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μνήστη τίμων, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Μακάρι η ειρηνοποίη, ότι αυτοί Θεού κληθήσονται. Μνήστη τίμων, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Μακάρι δε διωγμένοι ένε και εν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστιν η βασιλεία των ουρανών. Μνήστη τίμων, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσι και ύποσι παν πονηρό ρήμα καθήμων, ψευδόμενοι ένε και νεμού. Μνήστη τίμων, Κύριε,
όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής, μνήστητη ημών, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μνήστητη ημών, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μνήστητη ημών, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Μνήστητη ημών, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Μνήστητη ημών, Δέσποτα, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Μνήστητη ημών, Άγιε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Χορός ο επουράνιος υμνήσε και λέγει, Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Προσέλθετε προς Αυτόν και φωτίστητε, και τα πρόσωπα ημών ουμή κατεσχυνθεί. Χορός ο επουράνιος υμνήσε και λέγει, Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Χορός Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων, με τα πασών των επουρανίων δυνάμεων, υμνήσε και λέγει, Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου κουέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άνες, άφες, συγχώρησον ο Θεός, τα παραπτώματα ημών, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν έργο και λόγο, τα εν γνώση και αγνία, τα εν νυχτή και ημέρα, τα κατά νουν και διάνοιαν, τα πάντα ημίν συγχώρησον ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μεν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, την και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπέρ την πόρνην αγαθέα νομίσας, δακρύων όμβρους ουδαμός συμπροσήξα. Αλλά σιγή δεόμενος προσπίπτωση, πόθο ασπαζόμενος τους αχράνους σου πόδας, όπως με την άφεση ενός δεσπότης παράσχης των αφλημάτων κράζοντι σωτήρ, εκ του βορβόρου των έργων μουρίσαμε. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα,
εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, κηρύσσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον δέσποτα. Και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Αμήν. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και εργολογίας μη μηδός, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χαρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησέ μη του οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό και ελεησόν με, ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησέ μη του οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίδασε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώς ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφήμεν εις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Παναγία Τριάς το ομόσιον κράτος η αδιαίρετος βασιλεία η πάντων των αγαθών αιτία ευδόκησον δίκαι επ' εμή το αμαρτωλό στήριξον συνέθισον την καρδία μου και πάσαν περί ελέ μου την βεβηλότητα. Φώτισόν μου την διάνοια, εν είναι αδιαπαντός δοξάζω, υμνώ, προσκυνώ και λέγω, εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα Σύ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ερχόμενος ο Κύριος επί το εκούσιον πάθος δια την ημών σωτηρίαν, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας από το Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατρός Σιμών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Νικίας του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ευλόγησον δέσποτα. Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό,
δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν ενεδύσον αβαλόμενος φώσος ημάτιον, εκτείνον τον ουρανόν σιδέριν, οστεγάζον εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμή σε όσου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσιν παιδεία εις τον τόπον ονεθεμελίωσης αυτά, όριον έθου, ο ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγριείς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού. Από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέ του Λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθεί ενός εύσωση του Ηρωδίου κατοικία γήθε αυτών, όρητα υψηλά τες ελάφης πέτρα, καταφυγή της λαγωής, επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντοτε θρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη το αρπάσε και ζητήσε, παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη γη της θύσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν καίστην αρθιμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως, ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντος σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται, και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθείς δε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντεν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας
και φόβου Θεού ησιών τον εαυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου. Εις πολλά έτη δέσποτα. Κυρίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Περπλεών των αδιπορούντων, νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προσκύρινον το θλίβεσθέ με και έκραξα και εις οίκουσέ μου. Κύριε, ρίσε την ψυχή μου από χιλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας. Τι δοθήσει και τι προσθεθήσει προς γλώσσαν δολίαν τα βέλη του δυνατού εικονημένα συν της άνθραξη της ερημικής. Ημί ότι η παροικία μου εμακρύνθηκα τεσκήνωσα μετά το σκηνωμά των κιδάρ. Πολλά παρόκησεν η ψυχή μου μετά τον μισούντο την ειρήνη ήμην ειρηνικός, όταν ελάλουν αυτής επολέμουν με δωρεάν. Είδα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, όθεν ήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλον τον πόδα σου, μη δίν εις τάξη σου φυλάσσον σε, ιδούν εις τάξη σου, δε υπνό σου φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος, φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και ως του αιώνος. Εφράνθην επί της ηρικός ημι εισήκον Κυρίου πορευσόμεθα. Εστότε σήσαν υπόδες ημών εν τες αυλές σου η Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ οικοδομουμένη ως πόλης η συμμετοχή αυτής επί το αυτό. Εκεί γάρ ανέβησανε φιλέ, φιλέ Κυρίου, μαρτύριον το Ισραήλ. Το εξομολογήσαστε το ονόματι Κυρίου, ότι εκεί εκάθισαν θρόνη εις κρίσιν θρόνη επί οίκον Δαβίδ. Ερωτήσατε δίτα εις ειρήνη την Ιερουσαλήμ και ευθυνία της αγαπώσισε. Γενέστο δι ειρήνη εν τη δυνάμη σου και ευθυνία εν της πυργοβάρεσή σου. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου ελάλουν δι ειρήνην περί σου. Ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεοημών εξεζήτησα αγαθάση. Προσέρα τους οφθαλμούς μου το κατοικούντα εν του ουρανό. Ιδού ως οφθαλμή δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμή παιδίσκης εις χείρας της Κυρίας αυτής. Ούτως η οφθαλμή μου προς Κύριον των Θεών ημών έως σου εκτηρήσε ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστη μεν εξουδενώσεως, επί πλοίον επλήστη η ψυχή ημών, το όνειδος της ευθυνούση και η εξουδένωση της υπερηφάνης. Είμαι ότι Κύριος είναι νημήνη πάτο δι Ισραήλ, είμαι ότι Κύριος είναι νημήνη το επαναστήνε ανθρώπους εφ' ημάς, αραζώντας αν κατέπιον ημάς. Εν το οργιστήνε των θυμών αυτών εφ' ημάς, άρα το είδωρ αν κατεπώντησεν ημάς.
Χήμερον διήλθεν η ψυχή ημών, άρα διήλθεν η ψυχή ημών το είδωρ του ανυπόστατον. Ευλογητός Κύριος, όσου και έδωκεν ημάς εις θύραν της οδούς είναι αυτόν. Η ψυχή ημών ως τρουθείων ερίσθη εκ της παγίδος των θηρευόντων. Η παγή συνετρίβει και ημείς ερίσθημεν. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Έτ και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Κράτους και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πεπιθώτες επί Κύριον ως όρος αιώνους αληφθήσεται εις τον αιώνο ακατοικών Ιερουσαλήμ. Ωρε κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού από τον ίν και έως το αιώνος. Ότι ούκα φύση Κύριος την ράβδον των αμαρτωλών επί των κλήρωτων δικαίων, όπως αν μη εκτείνουν συνειδή και ανομία χείρας αυτών. Αγάθινον Κύριε της αγαθής και της ευθέσει την καρδία, τους δε εκκλίνοντας εις τα στραγγαλιάς απάξει Κύριος μετά των εργαζομένων την ανομία ειρήνη επί τον Ισραήλ. Εν το επιστρέψε Κύριον την εχμαλωσίαν Σιών εγεννήθημεν ως υπαρακεκλημένη. Τότε επλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ερούσινε τις έθνες, είναι μεγάλινε Κύριος, του ποιήσε με ταυτόν. Εμεγάλινε Κύριος, του ποιήσε με θυμών, εγεννήθημεν εφρενόμενοι. Επίστρεψον Κύριε την εχμαλωσίαν ημών, ως χυμάρους εν τον ότο. Ισπύροντες εν δάκρυς εν αγαλιάσει θεριούσι. Πορευόμενοι επορεύοντο και έκλαιον βάλλοντες τα σπέρματα αυτών. Ερχόμενοι δε ήξους είναι να αγαλιάσει έροντες τα δράγματα αυτών. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες, εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην εις μάτιν οι γρύπνες ενοφυλάσσον, εις μάτιν ημίν εστί το ορθρίζειν εγύρεστε μετά το καθίστε οι εστίοντες άρτων οδύνης. Όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνων, ιδού η κληρονομία Κυρίου, ιή ο μισθός του καρπού της γαστρός, ως η βέλη εν χειρή δυνατού, ούτως η ή των εκτιναγμένων, μακάριος ως πληρώσει την επιθυμίαν αυτού εξ αυτών, ου κατεσχυνθήσονται όταν λαλώσει τις εχθρείς αυτών εν πύλες. Μακάριοι πάντες, οι φοβούμενοι των Κύριων, οι πορευόμενοι εν τες οδείς αυτού, τους πόνους των καρπών σου φάγεσαι, μακάριος και καλός η έστε. Η γηνή σου ως άμπελος ευθυνούσα εν της κλήτηση της οικίας σου, η ίσως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου. Ιδούτος ευλογηθήσετε άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών και είδη στα αγαθά Ιερουσαλήμ πάσα στα σημέρα στη ζωή σου και είδη Ιούς των Υιών σου ειρήνη επί τον Ισραήλ. Πλεονάκη σε πολέμησαν με εκ νεότητός μου υπάτω δι Ισραήλ. Πλεονάκη σε πολέμησαν με εκ νεότητός μου και γάρου και δινήθησαν μη. Επί των ότων μου ετέκτηνον η αμαρτωλή εμάκρυναν την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψε να φιένας αμαρτωλών. Εσχυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω πάντες ημισούντες Σιών. Γεννηθήτωσαν ως η χόρτος δωμάτων, ως πρώτου εξπαστήν εξηράνθη. Ού και πλήρωσε την χείραν αυτού ο θερίζων και των κόλπων αυτού τα δράγματα συλλέγων. Και ού κήπων οι παράγοντες, ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εκβαθέωνε και κραξάσι Κύριε, Κύριε εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθεί το τα όρτα σου προσέχοντα εις την φωνήν της δεήσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παρασύει ο ηλασμός εστίν. Ένικεν το ονοματός σου επεμεινάσαι, Κύριε, επέμεινε η ψυχή μου εις το λόγον σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων, ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσετε τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Κύριε, ούχι ψώθη η καρδία μου, ουδέ μετορίστησαν οι οφθαλμοί μου, ουδέ πορεύθυνε μεγάλης, ουδέ θαυμασίης υπέρ εμέ. Ημία ταπεινοφρόν, αλλά ύψωσα την ψυχή μου ως το απογεγαλακτισμένον επί την μητέρα αυτού, ως ανταποδώσεις επί την ψυχή μου, ελπισά του Ισραήλ επί των Κύριων, από τον ίν και έως του αιώνος. Μνήστητη Κύριε του Δαβίδ και πάσης της πραότητος αυτού, ως όμωσε το Κυρίο ύψατο του Θεό Ιακώβ. Ή εισελεύσουμε εις σκήνωμα οίκου μου, ή αναβήσουμε επικλίνης των μνής μου. Ή δώσω ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυσιν της κροτάφης μου. Έως ο εύρω τόπον το Κυρίο σκήνωμα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εφραθά, εύρωμεν αυτήν της παιδείης του δρυμού. Εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον, ο έστησαν οι πόδες αυτού. Ανάστηθη, Κύριε, εις την ανάπαυσήν σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου. Οι ιερείς σου ενδύσονται δικαιοσύνη και οι όσοι σου αγαλιάσονται. Ένε και εν Δαβίδ του δούλου σου μη αποστρέψεις το πρόσωπον του Χριστού σου. Όμως σε Κύριος το Δαβίδ αλήθειαν κι ουμοι αθετήσει αυτήν. Εκαρπού της κοιλίας σου θύσουμε επί του θρόνου σου, εάν φυλάξονται οι ίσου τη διαθήκη μου και τα μαρτύριά μου ταύτα διδάξω αυτούς. Και ή αυτόν έως του αιώνος καθεούνται επί του θρόνου σου, ότι εξελέξα το Κύριος την Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αύτη καταπαυσής μου εις αιώνα αιώνος, ό δε κατοικήσω ότι ρητισάμιν αυτήν. Την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων. Τους ιερείς αυτής ενδύσω σωτηρίαν και οι όσοι αυτής αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρας το Δαβίδ, ετοίμασα λίχνον το Χριστό μου. Τους εχθρούς αυτού ενδύσω εσχήν επειδή αυτόν εξανθίσει το αγίασμά μου. Ιδού δι τι καλόν ή τι τερπνών αλλή το κατοικήν αδελφούς επί το αυτό. Ως μύρον επικεφαλής το καταβαίων επί πόγωνα τον πόγωνα του αρών το καταβαίων επί την όαν του ενδύματος αυτού. Ως δρόσος αερμόνη καταβαίνουσα επί τα όρη Σιών, ότι εκεί είναι τίλα το Κύριος την ευλογίαν ζωήν έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες, ιδούλοι Κυρίου οι εστώτες, εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρετε τα σχήρα Σιμών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσει σε Κύριος εξ Σιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα Σοι. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Της
εσύ, ο Θεός ημών, Θεός του ελέην και σώζην, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε και εκράξα πρόσε, εις άκουσον μου, εις άκουσον μου, Κύριε, Κύριε και εκράξα πρόσε, εις άκουσον μου, πρόσκες τη φωνή της δε είσαι ως μου, εν δω και κραγένε με πρόσε, εις άκουσον μου, Κύριε. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως τιμία μανών ποιών σου επαρσιστώ. Στην ψυχή μου του εξομολογήσαστε το όνομα σου σε τον της Παρθένου Υιόν όλοι επιγνούσα Θεόν έλεγεν εν κλαθμό κρύων αξία πράξασαν διαλύσον το χρέος ως κακό τους προκάμους αγάπησον φίλου την δικαίως μισομένη και πλησίων τελώνων σε κηρύξω ευεργέτα οι δίκαιοι έως σου ανταποδοσμοί το πολυτιμήτων μοίρων υπόν ημίξε με τα δάκρυων και εξέχεν εις τους ακράντους πόδα σου καν τα φιλούσα εκείνην ευθύς εδικαιώσας ημίν δε συγχωρήσει δωρήσε ο παθόν υπέρ ημών και σώσον με.
εκβαθέων και κραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Πότε η αμαρτωλός προσέφερε το μύρον, πότε ο μαθητής συνεφώνητης παραμόνης. Ημένε καιρε καινούσα των πολιτήμων, ουδέ εσπεύδε πολίσε τον ατιμήτων. Αυτή τον δεσπότη επεγίνωσκεν, ούτως του δεσπότου εκοχρίζετο. Αυτή ηλευθερούτο και ο Ιούδα δούλος εγεγονή του εχθρού δεινών ηράθη μία μεγάλη η μετάνοια ειν μη δωρή σε σωτήρ ο πάθων υπέρ ημών και σώσον ημάς. Γεννηθήτω τα ότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεως μου, ότις Ιούδα αθλειότητος εθεώρη την πόρνην φιλούσαν τα ίχνη και σκέπε το δόλο της προδοσίας το φίλημα. Εκείνη τους πλοκάμους διέλυσε και ούτως το θυμό την δυσόδη κακία. Φθόνος γαλουκίδε πρότιμα το συμφέρον ο της Ιούδα αθλειότητος. Αφής ρίσε ο Θεός τας ψυχάς ημών. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παράσει ο ηλασμός εστιν η αμαρτωλός έδραμε προς το μύρον πριάσασε πολύ. Yeah.
Σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις το λόγον σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Υπευθυσμένη τη αμαρτία, έβρεσε λιμέ τη σωτηρίας και μοίρα συνδάκριση και νουσας ιευώαν ιδεωτών αμαρτανόντων την μετάνοιαν φέρον, αλλά δέσποτα δι άσωσον με εκ του κλείδωνος της αμαρτίας διά το μέγα σου. Από φυλακής πρωίας έλπισα το Ισραήλ επί των Κυρίων. Σήμερον ο Χριστός παραγίνεται εν δικία του Φαρισαίου και γίνει αμαρτωλός προσέλθουσα. Της πως είναι κυλινδιούτο βόσα, είδε την βεβηθισμένη τη αμαρτία, την απελπισμένη διά τας παρά της εις αγαθότητος και δώσ' μη Κύριε την άφεση των κακών και σώσον με. Ότι παρά του Κυρίου το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Ήπλωσεν η πόρνη τα στρίχασή των δεσπότη, ήπλωσεν η ούδας τα σκύρας της παρανόμης. Είμαι λάβει την άφεση, ο δε λάβει την αργυρία, διός ειβόμεν το πραθέντη και ελευθερώσαν τη ημάς Κύριε. Ενείτε των Κύριων πάντα τα έθνη, επένεσατε αυτόν πάντες οι λαΐν. Προσήλθε γυρίδης όδης και δε βορβορωμένη,
άκρια προχέουσα, ως Ιησούς σωτήρ, το πάθος κατά γελούσαν. Ακόλα
Ασίας, ζωφόδη τέκαια σε Ιησού Χριστέ ελθόντες, επί την ηλιούδη συνειδώντες φώσεις περινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιος εν πάση καιρής υμνήστε φωνές εσίες, η έθεου ζωήν οδηδούς,
διο κόσμος εδοξάζει. Εσπέρας. Προκείμενον, ψαλμός τέταρτος, ήχος τέταρτος, ψαλμός εκατοστός τριακοστός πέμπτος. Εξομολογήστε το Θεό του ουρανού ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό των Θεών ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Της εξόδου του ανάγνωσμα. Εν τες ημέρες τις πολλές εκείνες, μέγας γενόμενος Μωυσής εξήλθε προς τους αδελφούς αυτού, τους Ιούς Ισραήλ. Κατανοήσας δε των πόνων αυτών, ορά άνθρωπων Αιγύπτιων, τύπτων Τατινά Εβραίων, των εαυτού αδελφών των Ιών Ισραήλ. Περιβλεψάμενος δε όδε και όδε, ου χωρά ουδένα. Και πατάξας των Αιγύπτιων, έκρυψεν αυτών εν τη ψάμω. Εξελθών δε τη ημέρα τη Δευτέρα, ορά δύο άνδρας Εβραίους διαπληκτιζομένους και λέγει του αδικούντι, «Δια της η τύπτης των πλησίων», ο δε είπε, «Τι σε κατέστησεν άρχοντα και δικαστήν εφημάς, μίαν ελλήν με συ θέλεις, ον τρόπον ανήλες χθες των Αιγύπτιων». Εφοβήθη δε Μωυσής και είπεν, «Ή ούτως εμφανές γέγονε το ρήμα τούτο». Ήκουσε δε Φαραώ το ρήμα τούτο και εζήτη ανελήν τον Μωυσήν. Ανεχώρησε δε Μωυσής από προσώπου Φαραώ και όκησεν εν γη Μαδιάμ. Ελθόν δε εις γη Μαδιάμ εκάθισεν επί του φρέατος. Το δε ιερή Μαδιάμ ήσαν επτά θυγατέρες, ποιμένουσε τα πρόβατα του πατρός αυτών Ιωθόρ. Παραγενόμενε δε ίνγλουν, έως έπλησαν τας δεξαμενάς, ποτίσε τα πρόβατα του πατρός αυτών Ιωθόρ. Παραγενόμενοι δε ποιμένες, εξέβαλον αυτάς. Αναστάς δε Μωυσής ερίσα το αυτάς και ίγκλησεν αυτές και επότισε τα πρόβατα αυτών. Παρεγένοντο δε προς Ραγουήλ τον πατέρα αυτών, ο δε είπεν αυτές, «Τι ότι εταχύνατε του παραγενέστε σήμερον, εδέ είπον, άνθρωπος Αιγύπτιος ερίσα το ημάς από τον ποιμένον και ίγκλησεν ημίν και επότισε τα πρόβατα ημών. Ο δε είπε τες θυγατράσιν αυτού και πού εστί, και ηνατί ούτω καταλελείπατε τον άνθρωπον, καλέσατε ουν αυτόν όπως φάγει άρτον. Κατοκίστη δε Μωυσής παρά το ανθρώπο, και εξέδωτος επφόραν την θυγατέρα αυτού το Μωυσή γυναίκα. Εν γαστρή δε λαβούσε υγιεινή έτε και νιών, και επωνόμασε Μωυσής το όνομα αυτού Γυρσέμ λέγον, ότι πάρικος ημί εν γη αλωτρία. Έτι δε συλλαβούσα έτε και νιών δεύτερον, και εκάλεσε το όνομα αυτού Ελιέζερ λέγον, ο γάρ Θεός του πατρός μου βοηθός μου, και ερίσα τόμε εκ χειρός Φαραώ. Προκείμενον, ήχος τέταρτος, ψαλμός εκατοστός τριακοστός έβδομος, Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου, και εναντίον αγγέλων ψαλώσει, ότι ήκουσας πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Και έλευσο σοφία όρθι φως Χριστού. Ιώβ το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσκομεν. Εγένετε δέος η ημέρα αυτή και ήλθον οι άγγελοι του Θεού παραστήν εναντίον του Κυρίου και ο διάβολος ήλθεν εν μέσω αυτών παραστήν εναντίον του Κυρίου και είπεν ο Κύριος το διαβόλο, «Πόθεν σοι έρχει», είπε δε ο διάβολος εναντίον Κυρίου, «διαπορευθείς την υπουρανών και περιπατήσας την σύμπασαν πάρημη». Είπε δε ο Κύριος προς τον διάβολον, «Προσέσχε στον θεράποντά μου Ιώβ, ότι ουκ έστην κατ' αυτόν τον επί της γης άνθρωπος όμοιος αυτό, άκακος, αληθινός, άμεμπτος, θεοσεβής, απεχόμενος από παντός κακού. Έτι δε έχετε ακακίας, σι δε είπας, τα υπάρχοντα αυτού διακαινείς απολέσε. Υπολαβών δε ο διάβολος, είπε το Κυρίο, δέρμα υπερδέρματος και πάντα όσα υπάρχει ανθρώπο υπέρ της ψυχής αυτού εκτίσει. Ου μην δε αλλά αποστήλα στην χείραν σου άψε τον οστόν αυτού και τον σαρκόν αυτού, ημίν εις πρόσωπον σε ευλογήσει». Είπε δε ο Κύριος το διαβόλο,
ιδού παραδίδομαι εσύ αυτόν, μόνον την ψυχήν αυτού διαφύλαξον. Και εξήλθεν ο διάβολος από προσώπου Κυρίου και έπεσε τον Ιώβ έλκη πονηρό από ποδών έως κεφαλής και έλαβεν εαυτό όστρακον ή να τον ηχόραξή και εκάθετο επί της κοπρίας έξω της πόλεως. Χρόνου δε πολλού προβεβικότος είπεν αυτό η γηνή αυτού μέχρι τίνος καρτερήσει λέγον. Ιδού αναμένω χρόνων έτη μικρών προσδεχόμενος την ελπίδα της σωτηρίας μου. Ιδού γάρ υφάνιστε σου το μνημόσυνον από της γης, ιή και θυγατέρες, εμείς κοιλίας, οδύνες και πόνοι, ους εις το κενόν εκοπίασα μεταμόχθον. Σι δε αυτός εν σαπρία σκολίκων κάθισε, διενυκτερεύων έθριος, καγό πλανήτης και λάτρης, τόπον εκτόπου περιερχομένη και οικίαν εξοικίας προσδεχομένη των ήλιων πότε δίσετε, ή να αναπαύσουμε των μόχθων μου και των οδυνών, εμέ νυν συνέχουσιν, αλλά είπον τη ρήμα προς Κύριον και τελεύτα. Ο δε εμβλέψας αυτή είπεν, είναι τι ως περμία των αφρόνων γυναικών ελάλησα σούτος, ή τα καλά εδεξάμεθα εκ χειρός Κυρίου, τα κακά ουχ υπηίσομεν. Εν τούτης πάση τη συμβεβικός είναι αυτό, ο δε ημαρτεν Ιώβ, τις χείλες είναι εναντίον του Θεού. Σοφία, κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως τιμία ενώπη. Έκραξα προσέ, εισάκουσόν μου, εισάκουσόν μου, Κύριε. Κύριε, και έκραξα προσέ, εισάκουσόν μου, πρόσκε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ. Κατευθυνθήτων η μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Κατευθυνθήτων η προσευχή μου ως θυμίαμα το χειρό
αμαρτίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτία. Κατεύθυν φύτω η προσευχή μου ως τιμία μα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αξιοθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κυριών των Θεών ημών, οικετεύσομαι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή, ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα τη. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. Του Ιησού γενωμένου εν Βηθανία, εν οικίαση μόνος του λεπρού, προσήλθεν αυτογενή, αλάβαστρον μύρου έχουσα βαρυτή μου, και κατέχειν επί την κεφαλήν αυτού ανακειμένου. Οι δόντες δε οι μαθητέ αυτού οι γανάκτησαν λέγοντες, εις τι απώλεια αυτή,
η δύνατο γαρτούτο το μύρο πραθύνε πολλού και δοθύνε της πτωχής. Γνούς δε ο Ιησούς είπεν αυτής, τι κόπους παρέχεται τη γυναική, έργον γάρ καλόν ηργάσα το είσαι με. Τους πτωχούς γαρ πάντοτε έχετε με θεαυτόν, εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Βαλούσα γαρ αυτή το μύρον τούτο επί του σώματός μου, προς το ενταφιάσε με πείσεν. Αμήν λέγω ημίν, όπου εάν κηρυχθεί το Ευαγγέλιον τούτο εν όλο το κόσμο, λαλυθήσετε και ο επίσεν αυτής μνημόσυνον αυτής. Τότε πορευθείς εις τον δώδεκα, ο λεγόμενος Ιούδας Ισκαριώτης, προς τους αρχιερείς είπε, «Τι θέλετε μη δούνε, καγώ ημίν παραδώσω αυτόν». Ιδε έστησαν αυτό τριάκοντα αργύρια, και από τότε ζήτη ευκαιρίαν ειν αυτόν παραδώ. Ειρήνηση το Ευαγγελιζομένο και παντί το λαό. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομέν. Κύριε ελέησον. Κύριε Παντοκράτορ Θεός, τον Πατέρων ημών δεωμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεό σου δεωμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου. Εις πολλά ετι δε και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι εν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξεστε οι κατοικούμενοι το Κύριο, οι πιστοί υπέρ το κατοικουμένο δε ηθόμεν. Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτοί στο Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς στη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησουν αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός τη συχάρητη. Οι κατοικούμενοι τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνατε. Είναι και αυτή η συνήμη δοξάζωση το πάνδημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι προς το φώτισμα προσέλθετε, εύξαστε ή προς το φώτισμα το Κυρίο. Η πιστή υπέρ των προς το Άγιον φώτισμα ευτρεπιζωμένων αδελφών και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως Κύριος ο Θεός ημών στηρίξε αυτούς και ενδυναμώσει, φωτίσει αυτούς φωτισμό γνώσεως και ευσεβίας, καταξιώσει αυτούς εν καιρό ευθέτου του λουτρού της παλιγγενεσίας, της αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αυθαρσίας. Αναγεννήσει αυτούς δίδατος και πνεύματος, χαρίσετε αυτή την τελειότητα της πίστεως, συγκαταρρυθμίσει αυτούς τη Αγία αυτού και εκλεκτή ποιμνή.
ελεήσον. Σώσον ελεήσον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάριτη. Η προς το φώτισμα τα σκεφαλάσιμο το Κύριο κλίνατε. Ότι Σύ ο φωτισμός ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι προς το φώτισμα προέλθετε, ή προς το φώτισμα προέλθετε, όσοι κατηχουμένοι προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία. Τι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτ και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρία ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία. Ευλόγησον κατά την δωρεάν του Χριστού σου μεθού ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Amen.
Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Εδώ θυσία μυστική τετελειωμένη δορυφόρη προαγιασθέντου τιμιοδόρο του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών προσδεξάμενους αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και εν ο αιρών αυτού δυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει με τη Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρυσθήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Κύριε ελέησον. Την εσπέραν πάσαν τελείως η Αναγία ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών. Παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο. Παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Τον υπόλοιπο χρόνον της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε. Παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσκυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος αιτησάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε
σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το Πνεύματι σου. Τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομε. Συ Κύριε. Άρνητη και εκτερμής και φιλανθρωπία του μονογένου σου Υιού Μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προσχόμεν τα προηγιασμένα Άγια της Αγίας. Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Oh.
Χριστός ο Κύριος, αλληλούια. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
ψήλη εν τη βασιλεία σου. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Ευλογήσω τον Κύριον εν πάντη καιρό, διά πάντος η ένεσης αυτού έντος το πατή μου, αρ των ουρανίων και ποτήριων ζωής γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων, επουρανίων ζωπιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε, ελέησον. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνική και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε προέλθωμε. Εν ονόματι Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Δέσποτα Παντοκράτορο, πάσιν την κτήσιν εν σοφία δημιουργήσας, ο δια την άφατον σου πρόνοιαν και πολλήν αγαθότητα αγαγών ημάς εις τας πανσέπτους ημέρας ταύτας, προς καθαρισμόν ψυχών και σωμάτων, προς εγκράτειαν παθών, προς ελπίδα αναστάσεως, ο δια δεσσαράκοντα ημερών πλάκας χειρίσας τα θεοχάρακτα γράμματα του θεράποντή σου Μωσή, παράσου και ημίν αγαθέ τον αγώνα των καλών αγωνίσαστε, τον δρόμον της νηστείας εκτελέσε, την πίστην αδιαίρετον τηρήσε, τα σκεφαλάς των αοράτων δρακόντων συνθλάσε, νικητάστε της αναμαρτίας αναφανίνε και ακατακρίτως φθάσε, προσκυνήσε και την Αγία Ανάσταση. Ότι ευλόγητε και δεδόξαστε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνων. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάς, τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι, ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος, δια την ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός της Παραμυθίας του Γένους, του εναγής Πατρός ημών Νικολάου, Επισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού, του εναγής Πατρός ημών Βυσσαρίωνος, του Πολιούχου και Κρατεού Προστάτου, της Ιεράς Μητροπόλεως Ταύτης, και πάντων των εν τρίκη διαλαμψάντων Αγίων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων,
των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Γρηγορίου Παπαρόμης του Διαλόγου, που και την Θείαν Λειτουργίαν επετελέσαμεν, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Κύριε φίλατε, εις πολλά έτη δέσποτα, εις πολλά έτη δέσποτα, εις πολλά έτη δέσποτα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα ημάς. Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γιατί αξιωθήκαμε και φέτος, ώστε να τελούμε τις κατανοητικές προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες. Εύχομαι μέσα από τα μύχια της καρδιάς μου και του χρόνου, με υγεία κατάμφο, να αξιωθούμε και πάλι να τελέσουμε αυτήν την τόσο συγκινητική και κατανοητική Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων δώρων. Ευθύς αμέσως θα τελέσουμε το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Πέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Πέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστευς ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευλογηθήνε το έλεον τούτο, τη δυνάμη και ενεργεία και επιφυτίσει του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ των δούλων του Θεού τούτων και της εν Θεώ επισκέψεως αυτών και υπέρ του έλθειν επ' αυτούς την χάρη του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Χριστίνε αυτούς δικαί μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Χριστίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Επίση πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Κύριε εν το ελέη και της εκδημιουσιόμενος στα συντρίμματα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Αυτός δέσποτα αγίωσον και το έλεον τούτο, ώστε γενέστε της χρειωμένης εξ αυτού εις θεραπείαν, εις απαλλαγήν παντός πάθους, νόσου σωματικής, μολυσμού, σαρκός και πνεύματος και παντός κακού, ίνα και εν τούτο δοξαστήσου το Πανάγιον όνομα. Σον γαρεστή το ελέην και σώζην, ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ταχύσεις αντίληψην μονός υπάρχον Χριστέ,
ταχύαν την άνωθεν δείξον επίσκεψην της Πάσχους η δούλη σου, λύτρος ενώσιμάτων και πικρών αλγιδόνων έγειρον του ημνήν σε, και δοξάζει να παύστος πρεσβείες εις Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε. Της ψυχής τα όματα πεπειρωμένος, η Χριστέ προσέρχομαι ως ο τυφλός εγενετής, εν μετανία κραυγάζωση, η λάστη τιμώνε ημίν ευδιάλακτε. Την ψυχή μου, Κύριε, αμαρτίες παντίες, και ατόπις πράξεις η δεινός παραλελειμένη, έγειρον τη θεϊκή σου επιστασία, ως περ και των παράλυτων υγείρας πάλε, ή να κράζωσε σωσμένος, η κτήρμον δώσ' μη Χριστέ την ίαση. Πως του Κυρίου μαθητής ανεδεξοδίκε το Ευαγγέλιο, πως μάρτης έχει στο απαράγραπτον την παρησίαν ως αδελφόδεος το πρεσβεύειν ως ιεράρχης, οικέτευε Χριστόν των Θεών, σωθήνε τα σπικάσιμο. Ο του Πατρός μόνο γενής Θεός Λόγος, επειδή μη σας προς ημάς επεσχάτων, τον ημέρον Ιάκωβε θεσπέσιε, πρώτον σε ανέδειξε τον ιερό Σολύμων, ποιμένα και διδάσκαλων και πιστών οικονόμων, των μυστηρίων των πνευματικών, όθεν σε πάντες τιμόμεν Απόστολε. Εν της μύρης Άγιε ιερουργός ανεδείχθης, του Χριστού γαρώσιε το Ευαγγέλιον πληρώσας, έθικα στην ψυχή σου υπέρ λαού σου, έσωσας τους αθώους εκ του θανάτου, δια τούτου υγειάστης, ως μέγας μύστης Θεού της χάριτο. Μέγα νεύρατο εν της κινδύνη, σε υπέρμαχον οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενο, όσουν λιέου καθήλε στην έπαρση, εντός τα δύο θαρίνα στον έστωρα. Ούτως Άγιε μεγάλο μάρτης Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν νικέτευε, δωρήσαστε ημί το μέγα έλεο. Αθλοφόρε Άγιε και ιαματικέ παντελεήμων, πρέσβευε το ελεήμον η Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Άγιοι Ανάργυροι και Θαυματούργοι, επισκέψαστε τας ασθενείας ημών, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημίν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της πύλης το βλάστημα, της Θεσσαλίας φωστήρ, της τρίχης το σέμνομα και των θαυμάτων πηγή, εδείχθης τρισόλβιε, πάσαν δοκιμασίαν εν Χριστώ υπομείνας, δόξι γλαϊσμένος, συναγγέλης αγάλη. Άγιε Βυσσαρίων Πανάριστε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, πρεσβεία θερμή και τείχος απροσμάχητον, ελέους πηγή του κόσμου καταφύγιον, εκτενός βόμεση Θεότο και Δέσποινα πρόβδασον, και κινδύνο λύτρος ημάς, η μόνη ταχαίως προστατεύουσα. Σου εφημάς. Αγαλιάστε δίκη εν Κυρίω. Σοφία.
Καθολικής επιστολής Ιακώβου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Αδελφοί, υπόδειγμα λάβετε της κακοπαθίας και της μακροθυμίας τους προφήτας. Οι ελάλησαν ημίν εν το ονόματι Κυρίου. Ιδού μακαρίζομεν τους υπομένοντας την υπομονήν Ιωβικούσατε. Και το τέλος Κυρίου είδετε, ότι πολύ έσπλαχνος εστίν ο Κύριος και ικτήρμον. Προπάντων δε αδελφοί μου, μη ομνίετε μήτε των ουρανών, μήτε την γην, μήτε την άλλον, την αόρχον, ή το δε ημών τον ενέ και το ου, ή να μης υπόκρισιν πέσιτε. Κακοπαθήτης εν ημίν προσευχέστο, εφημίτης ψαλέτων, ασθενήτης εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσευξάστοσαν επ' αυτών, αλείψαντες αυτών ελέον, εν το ονόματι του Κυρίου, και η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα, και γερεί αυτόν ο Κυριός. Καν αμαρτίας υπεποιηκός, αφεθήσετε αυτό, εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα και εύχεστε υπέρ αλλήλων, όπως η αθήτε, πολύ ισχύ δε εισις δικαίου ενεργουμένη. Ειρήνηση το αναγινώσκοντι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσκομε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο, νομικός της προσήλθε το Ιησού πειράζον αυτόν και λέγον, διδάσκαλε τι ποιήσα ζωήν αιώνιον κληρονομήσω. Ο δε είπεν προς αυτόν, εν τον νόμο τι γέγραπτε, πώς αναγινώσκεις. Ο δε αποκριθείς είπεν, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως εαυτόν. Είπε δε αυτό, ορθώς απεκρίθης, τούτο ποιεί και ζήσει. Ο δε θέλων δικαιούν εαυτόν, είπε προς τον Ιησούν, και τι σε στήμου πλησίων. Υπολαβών δε ο Ιησούς είπεν, άνθρωπός της κατέβαινεν από Ιερουσαλήμ και εις Ιεριχώ και ληστές περιέπεσεν. Ή και εγκδίσαντες αυτόν και πληγάς επιθέντες, απήλθον αφέντες αυτόν, οι μηθανοί την χάνοντα. Κατά συγκυρίαν δε ιερεύς της κατέβαινεν εν τη οδό εκείνη και ειδών αυτόν αντιπαρήλθεν. Ομοίως δε και λεβίτης γενόμενος κατά των τόπων ελθών και ειδών αντιπαρήλθε. Σαμαρίτης δε της οδεύων ήλθε κατά αυτόν και ειδών αυτόν εσπλαχνίστηκε προς ελθόν κατέδισε τα θραύματα αυτού επιχέων έλεον και ίνων επιβιβάσας δε αυτόν επί το ίδιον κτίνος. Ήγαγεν αυτόν εις πανδοχείον και επεμελήθη αυτού και επί την αύριον εξελθών εκβαλών δύο δινάρια έδωκε το πανδοχή και είπεν αυτό επιμελήθη τι αυτού και ότι αν προσδαπανήσεις εγώ εν το επανέρχεσθέ με αποδόσωση τι σουν των τριών τούτων δοκίσει γεγονένεν πλησίον του εμπεσόντος εις τους ληστάς ο δε είπεν ο ποιήσας το έλεος μετ' αυτού. Υπένουν αυτό Ιησούς, πορεύου και σοι ποιο μη Υιός. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Ιδεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου τούτων
και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι εν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Άναρχε αδιάδοχε Άγιε Αγίων, ο των μονοκοινούς Υιών εξ αποστήλας Υιόμενων πάσαν όσων και πάσαν μαλακίαν των ψυχών και των σωμάτων ημών, κατάπεμψον το Άγιον Σου Πνεύμα και αγίασον το έλεον τούτο και ποιήσον αυτό χρειωμένη στη δούλη Σου τούτη στη στελίαν απολύτρωσιν των αμαρτιών αυτών εις Βασιλείας ουρανών κληρονομίαν. Σον γάρεστη το ελέγγε σώζην ημάς, Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ισχύς μου και ημνησής μου ο Κύριος και γενετόμη σωτηρία. Παιδεύον επαιδεύσέ με ο Κύριος και το θανάτου παρεδοκέ με. Σοφία. Προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Δώσκομεν. Αδελφοί, οφείλομεν ημείς η δυνατή τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζειν και μη εαυτή αρέσκειν. Έκαστος ημών το πλησίον αρεσκέτο εις το αγαθόν προς οικοδομήν. Και γάρο Χριστός ουχε αυτό ήρεσεν, αλλά καθώς γεγραπτε, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ. Ως αγάρ προεγράφει, εις την ημετέραν διδασκαλίαν προεγράφει, είναι αδία της υπομονής και της παρακλήσεως, των γραφών την ελπίδα έχομεν. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρακλήσεως, δώει ημίν το αυτόφρον είναι να λύλεις κατά Χριστόν Ιησούν, είναι ομοθυμαδών, εν ενή στόματι δοξάζεται τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διό προσλαμβάνεστε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός προσελάβετο ημάς εις δόξαν Θεού. Ειρήνηση το αναγινώσκοντι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Άγιου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα της εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσκομεν. Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι. Το καιρό εκείνο διέρχεται ο Ιησούς στην Ιεριχώ και ειδού ανήρων όματι καλούμενος Ζακχαίος και αυτός είναι αρχιτελώνης και ούτως είναι πλούσιος. Και ζήτη ειδήν τον Ιησούν τη σεστή και ουκ δυνατό από του όχλο ότι τη ηλικία μικρός είναι. Και προς δραμών έμπροσθεν ανέβει επί σικομορέαν είναι αίδη αυτόν ότι διεκείνη σήμελε διέρχεστε. Και ως ήλθεν επί των τόπων αναβλέψας ο Ιησούς και ειδών αυτόν είπεν αυτό. Ζακχέ, σπεύσας κατάβυθι, σήμερον γάρεν το οίκο σου δί με μήνε. Και σπεύσας κατέβη και είπε δέξα το αυτόν χαίρον. Και οι δόντες πάντες διεγόγγιζον λέγοντες ότι παράμαρτωλό Ανδρείς ήλθε καταλύσε. Σταθείς δε Ζακχέ, ως είπε προς τον Ιησούν, ιδού τα ημίση των υπαρχόντων μου Κύριε δίδομη της πτωχής και ή την όστι εσυκοφάντησα από δίδομη τετραπλούν. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς ότι σήμερον σωτηρία το οίκο τούτο εγένετο, καθότι και αυτός Υιός Αβραάμ εστίν. Ήλθε γάρο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολωλό. Ειρήνη σοι το ευαγγελιζομένο. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης υγείας, σωτηρίας επισκέψεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου τούτων,
και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παν πλημέλημα εκουσιόντο και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και Θεός φιλάνθρωπος υπάρχει και συνδόξε να πέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγιο Πνεύμα την οικιαή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ο Θεός ο μέγας και ύψιστος, ο υποπάσης θύσεως προσκυνούμενος, η της σοφίας πηγή, η της αγαθότητος όντως ανεξιχνίαστος άβυσσος και της εσπλαχνίας επεριόριστον πέλαγος, αυτός, φιλάνθρωπε δέσποτα, ο των προαιωνίων και θαυμασίων Θεός, όν ουδείς ανθρώπων εννοών ισχύει καταλαβέστε, επίβλεψον, εισάκουσον ημών των αναξίων δούλων σου και όπου επί το ονοματί σου το μεγάλο το έλεον του το προσάγομεν, κατάπεμψον της εις δωρεάς τα ιάματα και άφεσιν αμαρτιών και ίασε αυτούς εν το πλήθη του ελέου σου. Σον γαρεστή το ελεήν και σώζην ημάς Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, πρόσχομαι. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, σοφία. Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου του ανάγνωσμα, πρόσχομαι. Αδελφοί, εμείς είστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους και ους μενέθετο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτων Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις, ήτα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις κυβερνήσεις γέννη γλωσσών. Μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτε, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες δυνάμεις, μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ιαμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλούσι, μη πάντες διερμηνεύουσι. Ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα και έτη καθ' υπερβολήν οδόν ημίν δείκνη μη. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλό και των αγγέλων αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλλαλάζων. Και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσην, και αν έχω πάσαν την πίστην, ώστε όρη με θυστάνην, αγάπην δε μη έχω ουδέν ημίν. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσομαι, αγάπην δε μη έχω ουδέν ωφελούμαι. Η αγάπη μακροθυμή χριστεύεται, η αγάπη ουζηλή, η αγάπη υπερπερεύεται, ου φυσιούται ου κασχημονή, ου ζητήτα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χέρι επί τη αδικία, συγχέρι δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Ειρήνη σοι το αναγινώσκοντι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγία Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο προσκαλεσάμενος ο Ιησούς στους 12 μαθητάς αυτού έδωκεν αυτής εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν. Τούτος απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτής λέγον εις οδόν εθνών μη απέρθητε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθητε. Πορεύεστε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε
λέγοντες ότι ήγηκεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβεται, δωρεάν δώτε. Ειρήνησι το Ευαγγελιζομένο. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπερ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου τούτων, και υπέρ του συγχωρηθήν αυτής, παν πλημέλημα εκουσιώνται και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμα και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στην δόξη να πέμε το Πατρί και το Υιό και το Αγιο Πνεύμα την οικιά ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμε. Δέσποτα Παντοκράτορ, Άγιε Βασιλεύ, ο παιδεύων και μη θανατών, ο υποστηρίζων τους καταπίπτοντας και ανορθών τους κατεραγμένους, ότα σωματικά θλίψεις διορθούμενος των ανθρώπων ετούμεθάωσε ο Θεός ημών, όπως επαγάγει στο ελαιό σου επί το έλαιον τούτο, και τους χρειωμένους εξ αυτού εν το όνοματί σου, να γέννητε αυτή η σίαση ψυχίστε και σώματος, και εις καθαρισμών και απαλλαγήν παντός πάθους, και πάσης νόσου και μαλακίας και παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Σον γάρεστη το ελέγγε σώζην ημάς, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, εν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ενή αν ημέρα επικαλέσομαι ταχύ επάκουσόν μου. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προσέλθετο. Προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ημείς εστέ ναός Θεού ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός, ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω, και έσω με αυτόν Θεός, και αυτοί έσονται εμι λαός. Διό εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε, λέγει Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεσθε, καγώ εις δέξομαι ημάς, και έσω με ημίν εις πατέρα, και ημίς εσαισθέμι εις Υιούς και Θυγατέρας, λέγει Κύριος Παντοκράτορ, ταύτας ουν έχοντες τας επαγγελίας αγαπητή, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Ειρήνηση το αναγινώσκοντι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν του Άγιου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσκομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ελθόν ο Ιησούς στην Κίαν Πέτρου. Είδε την πενθεράν αυτού βεβλημένην και πειρέσουσαν. Και ύψατο της χειρός αυτής και αφήκεν αυτήν ο πυρετός και η γέρθη. Και διεικώνει αυτό. Οψίας δε γενωμένης, προσύνεγκαν αυτό δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα λόγο και πάντας τους κακώς έχοντας εθεράπευσεν, όπως πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, αυτός τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους ευάστασεν. Ειδών δε ο Ιησούς πολλούς όχλους περί αυτών, εκέλευσε να πελθύν εις το πέραν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τη δεόμεθα υπερ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψους και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου τούτων,
και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτή παν πλημέλημα. Εκουσιώνται και ακούσιον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ότι ελεήμο και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στην δόξη να πέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγιο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθώμεν. Ο πολλής ενελέη και πλούσιος αναγαθότητη Κύριε, ο Πατήρ των νυχτηρμών και Θεός πάσης παρακλήσεως, ο ενηχήσας ημίν δια των Αγίων Σου Αποστόλων ελέω με τα προσευχής, των του λαού πρεσβυτέρων τας ασθενίας θεραπεύεστε, σύνταξον το έλεον τούτο, ισίασιν της εξ αυτού χρειωμένης, εις απαλλαγήν πάσης νόσου και πάσης μαλακίας, εις απόλαυσιν των απεκδεχομένων την παρασού σωτηρία. Ναι, Δέσποτα ο Θεός, Δεόμεθάς Σου, παντοδύναμε Κύριε του σώζην, ο μόνος ψυχών και σωμάτων Ιατρός, ίασε και τους δούλους Σου τούτους, δια του ελέου της εις Χριστότητος, όπως και νυν μετάσχοντες της εις φιλανθρωπίας, δοξάζομεν σε τον ποιούντα μεγάλα και θαυμαστά, ενδοξάτε και εξαίσια. Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Συ Κύριε φυλάξεις ημάς και διατηρήσεις ημάς. Πρόσχομεν. Σώσον με Κύριε ότι εκλέλειπε νόσιος. Σοφία. Προς Κορινθίους δευτέρας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Αδελφοί, ουθέλωμεν ημάς αγνοήν υπέρ της θλίψεως ημών της γενωμένης ημίν εν τη Ασία. Ότι καθ' υπερβολή είναι βαρύθιμεν υπέρ δύναμην, ώστε εξαπορηθήνε ημάς και του ζήν, αλλά αυτή εν αυτή στο απόκριμα του θανάτου εσχήκαμεν, ή να μη πεπιθώτες όμεν εαυτής, αλλά επί το Θεό το εγείροντι τους νεκρούς, ως εκ τυλικού του θανάτου ερίσατο ημάς και ρίετε, εις όνειλ πήκαμεν ότι έτη και ρίσετε, συνυπουργούντων και ημών υπέρ ημών τη δεήση, είναι εκ πολλών προσώπων το εις ημάς χάρισμα δια πολλών, ευχαριστηθεί υπέρ ημών. Ειρήνηση το αναγινώσκοντι. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα τη σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσκομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην. Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών 10 παρθένης, έτινες λαβούσε τας λαμπάδας αυτών εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου. 5 δε ήσαν εξ αυτών φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτινες μωρέ λαβούσε τας λαμπάδας αυτών ουκ έλαβον με θεαυτόν έλεον. Εδε φρόνιμοι έλαβον έλεον εν της αγγύης αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Χρονίζοντος δι του νυμφίου ενίσταξαν πάσε και εκάθευδον. Μέσης δε νυχτός κραυγή γέγονεν, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέρχεστε εις απάντησιν αυτού. Τότε ηγέρθησαν πάσε επαρθένοι εκείνε και εκόσμησαν τας λαμπάδας αυτών. Εδέ μωρέτες φρονίμης είπων, δότε ημίν εκ του ελαίου ημών ότι οι λαμπάδες ημών σβαίνονται. Απεκρίθησαν δε φρόνιμοι λέγουσε, μήποτε ουκ αρκέσει ημίν και ημίν. Πορεύεστε δε μάλλον προς τους πολλούντας και αγοράσατε αυτές. Απερχομένον δε αυτόν αγοράσε, ήλθεν ο νυμφίος και έτοιμη εισήλθον μεταυτού εις τους γάμους και εκλείστη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και οι λοιπέ παρθένοι λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν. Ο δε αποκριθής είπε, να μην λέγω ημίν ουκ είδα ημάς. Γρηγορείτε ούν ότι ουκ είδατε την ημέραν, ουδέ την ώραν. Ενή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Ειρήνηση. Δόξα.
Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλέο σου, δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ιδεώμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας επισκέψεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου τούτων και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής, παν πλημέλημα εκουσιώντε και ακούσιο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξον αναπέμπομαι εν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε δεηθώμεν. Κύριε ο Θεός ημών ο καθήμενος επί των χερουβήμ και επιβλέπων αβύσους, έπειδε επί τους δούλους σου τούτους και επίσκεψε αυτούς εν τη φιλανθρωπία σου και τη αμετρήτω σου δυνάμει εξ Αγίου υψώματός σου και απόστον από αυτών πάσαν όσων και πάσαν αμαρτίαν είναι ποίησαν και αποκατάστον αυτούς υγιένοντας πάσα στα σημέρας τη ζωής αυτών. Ότι εσύ ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών και στην δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και στους αιώνας τον αιώνων. Αμήν. Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομήμά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Προς Γαλάτας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ο καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια, κατά τον Τιού τον ουκέστην όμως, ιδέ του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν, συν της παθήμασι και τες επιθυμίες, ιζόμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν, μη γινόμεθα καινόδοξοι, αλλήλους προκαλούμενοι, αλλήλεις φθονούντες. Αδελφοί, εάν και προληφθεί άνθρωπος εν την υπαραπτώματι, ημίση πνευματική καταρτίζεται τον τιούτον εν πνεύματι πραότητος, σκοπών σε αυτόν μη και εσύ πειραστείς, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, και ούτως αναπληρώσατε των νόμων του Χριστού. Ειρήνηση. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα τη σου. Εκ το Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσκομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ήρθε ο Ιησούς στα μέρη Τύρου και Σιδώνος και οι δούκινοι είχαν νέα από τον ορίον εκείνον εξερθούσα εκράβγαζεν αυτό λέγουσα «Ελέησόν με Κύριε Ιε Δαβίδ, η διχάτερ μου κακώς δαιμονίζεται, ουδέου καπεκρίθη αυτή λόγων και προσευθόντες οι μαθητές ρώτων αυτών λέγοντες απόλυσον αυτήν ότι κράζει όπισθεν ημών, ουδέ αποκριθείς είπεν που καπεστάλλην εμείς τα πρώτα πολλολότα οίκου Ισραήλ, ιδέ ελθούσα προς εκείνησε αυτό λέγουσα, Κύριε βοήθημη, ο δε αποκριθείς είπεν, ούκ εστι καλόν λαβήν των άρτων των τέκνων και βαλήν της κιναρίης, ιδέ είπε, ναι Κύριε και γάρτα κινάρια εστί από των ψυχίων των πιπτόντων, από τις τραπέζες των κυρίων αυτών, τότε αποκριθείς, ο Ιησούς είπεν αυτοί, «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτος ιος θέλης, και η άθηθη κάτερ αυτής από της ώρας εκείνη». Ειρήνηση. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Ετι δεόμεθα υπερ ελαίου ζωής, ειρήνης υγείας, σωτηρίας επισκέψεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου τούτων, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παν πλημέλημα εκούσιοντε και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμα και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξη να πέμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια
και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμεν. Ο Θεός ο δυνατός και ελεήμων, ο πάντα οικονομών επί σωτηρία του γένους ημών, επίσκεψε τους δούλους σου τούτους, τους επικεκλημένους στο όνομα του Χριστού σου, και ίασε αυτόν πάσαν ασθένειαν σωματικήν τε και ψυχικήν, άφεσε αυτής τας αμαρτίας και τα εξαμαρτιών επίπονα, πάντα πειρασμών και πάσαν επανάστασιν του αντικειμένου, απόστον από τον δούλου σου τούτον και ανάστον αυτούς από τη σκληρά αρρωστίας και αποκατάστον τη Αγία σου Εκκλησία ψυχή και σώματι, υγιένοντας και προκόπτοντας ενέργης καλής και λόγης αγαθής, δοξάζοντας με τα παντός του λαού σου το όνομα του Χριστού σου της ελπίδος ημών. Μεθούσι δόξα τιμή και προσκύνηση στο Παναγείο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από του παιδός σου ότι θλίβομαι. Πρόσχομαι. Πτωχός και αλγών ημί εγώ. Σοφία. Προς Θεσσαλονικής πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Αδελφοί, παρακαλούμενοι μας, νου θετείτε τους ατάκτους, παραμυθίστε τους ολιγοψύχους, αντέχεστε των ασθενών, μακροθυμείτε προς πάντας. Οράτε με τις κακών αντικακού την ή από δω, αλλά πάντοτε το αγαθόν διώκετε και εις αλλήλους και εις πάντας. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε. Τούτο γάρ το θέλημα του Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς. Το πνεύμα μη σβαίνεται, προφητείας μη εξουθενείται, πάντα δοκιμάζεται, το καλόν κατέχεται, από παντός είδους πονηρού απέχεστε. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης, αγιάσε ημάς ολοτελείς και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα, αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών, Ιησού Χριστού τηρήθη. Ειρήνηση το αναγινώσκοντι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πα. Άση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ο παράγωνο Ιησούς είδεν άνθρωπον καθήμενον επί το τελώνιον Ματθαίον λεγόμενον και λέγει αυτό ακολούθημη. Και Αναστάση κολούθησεν αυτό και γένετο αυτού ανακειμένου εν τη οικία. Και ειδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ελθόντε συνανέκυντο το Ιησού και τις μαθητές αυτού. Και ειδώντες οι Φαρισαίοι είπον τις μαθητές αυτού, διατίμετα των τελωνών και αμαρτωλών εστί και πίνει ο διδάσκαλος ημών, ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτής, ουχρή ανέχουσιν οι ισχύοντες οι ιατρού αλικακώς έχοντες, πορευθέντες δε μάθετε τι εστίν, έλεον θέλω και ουθυσίαν, ουγαρ ήλθον καλέ σε δικαίου. Ειρήνηση το Ευαγγελιζομένο. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ελέησον ημάς ο Θεός
κατά το μεγαλεό σου δεόμεθα σου επάκουσο και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν τη δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου τούτων. Και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής, παν πλημέλημα εκουσιόνται και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε βεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο αναλαβώνει σε αυτόν τας ασθενίας του λαού και τους πόνους βαστάσας, μνήσθητη και τον δούλου σου τούτων, των αρρωστή εξαταζομένων και του ελαίου σου επιδεωμένων, κατάπεμψον την ιατρική σου χάριν και ίασε αυτούς επί της κλίνης αρρωστούντας, παράσχου αυτής υγείαν ολόκληρον σώματος και ψυχής και πνεύματος, αποκατάστησον αυτούς υγιείς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία εις προσκύνησιν και εις δόξαν του Αγίου σου ονόματος. Σίγαρα Θεός ημών, Θεός του ελέην και σώζην και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθώμεν. Έτι και έτι κλείνονται στα γόνατα του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Βασιλεύ Άγιε έσπλεθνε και πολυέλεε Κύριε Ιησού Χριστέ, ιέ και λόγε του Θεού του ζώντος, ομοί θέλων των θάνατων του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν, ούτ ήθιμοι εμήν χείρα αμαρτωλών, επί την κεφαλήν των προσελθόντων σι εν αμαρτίες, και ετουμένων παρασούδι ημών άφησεν αμαρτιών, αλλά σύν χείρα κρατεάν και δυνατήν, τι εν το Αγίο Ευαγγελίου τούτο, ό, εις η λειτουργή μου κατέχουσιν, επί τας κεφαλάως των δούλου σου τούτων, έκτινον, και δέομαι συναυθείς και οικετεύω, την συμπαθεστάτην και αμνησή κακών σου φιλανθρωπίαν, ο Θεός, ο Σωτήριμον, ο δια του προφήτου σου Νάθαν μετανοήσαντι το Δαβίδ, επί της ιδίης αμαρτήμας συνάφησιν δωρισάμενος, και του Μανασί την επιμετανία προσευχήν δεξάμενος, αυτός και τους δούλους σου τούτους, μετανοούντας επί της ιδίης αυτών πλημελήμαση, πρόσδεξε τη συνήθου σου φιλανθρωπία, παρορών αυτών πάντα τα παραπτώματα. Σιγάρι ο Θεός ημών, ο και ευδομηχοντάκης επτάφιένε και λεύσε στις περιπίπτουσιν εν αμαρτίες, ότι όση μεγαλοσύνη σου το και το έλεό σου, και εσύ πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στην Κεάη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος, δια την ημών σωτηρίαν, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός της παραμυθίας του γένους, του εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, του εναγίης Πατρός ημών Βυσαρίωνος του Πολιούχου και κρατεού προστάτου της Ιεράς Μητροπόλεως Ταύτης και πάντων των εντρίκη διαλαμψάν των Αγίων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα το βράδυ εδώ εις τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία 10 και 4 με 12 και μισή. Όσοι επιθυμείτε, το βράδυ σας περιμένουμε ούτως ώστε ξημερώνοντας Μεγάλη Πέμπτη να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία και να κοινωνήσουμε του σώματος και του αίματος του Χριστού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντας ημάς, βοήθειά μας, καλή Ανάσταση.